Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο σημερινό επεισόδιο του Ask the Guitar Coach. Σήμερα έχουμε μία ερώτηση από το φίλο μας τον Ηρακλή, ο οποίος ρωτάει: Γιάννη, ποιο είναι το πιο συνηθισμένο λάθος που κάνουν οι κιθαριστές στη μελέτη τους? Ηρακλή μου, πραγματικά πολύ ωραία ερώτηση και η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Οι περισσότεροι κιθαρίστες, ειδικά οι αυτοδιδακτοί, μπλέκουν τις ώρες εξήματος με τις ώρες μελέτης. Δηλαδή, αυτό που λέμε το guitar playing με το guitar practicing. Αν θέλει κάποιος να βελτιωθεί, δεν πρέπει απλά να παίζει κιθάρα. Πρέπει να μελετάει κιθάρα. Παίζω κιθάρα σημαίνει ότι παίζω αυτά που ήδη ξέρω. Παίζω πιθανώς τα ίδια και τα ίδια, κομμάτια, οτιδήποτε, ό,τι έχω όρεξη εκείνη τη στιγμή. Αυτό το πράγμα δεν σε βελτιώνει. Ή αν σε βελτιώνει πολύ λίγο. Άπαξ και τα έχεις μάθει ήδη αυτά τα πράγματα, από εκεί και πέρα δεν σε βελτιώνει καθόλου. Απ' την άλλη, η κιθαριστική μελέτη συγκεντρώνονται σε πράγματα τα οποία δεν ξέρεις να κάνεις καλά και πρέπει να τα βελτιώσεις για να μπορέσεις να ανέβεις στο επόμενο επίπεδο στο παίξιμό σου. Άρα λοιπόν, όταν ακούμε κάποιον να λέει «Μα μελετά όλη μέρα και δεν βελτιώνομαι», στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, το παιδί αυτό εννοεί ότι παίζει όλη μέρα, είναι μια κιθάρα στο χέρι, παίζει ακόρντα, παίζει κομμάτια που γουστάρει, παίζει σολάκια που ήδη ξέρει, παίζει συγχορδίες που ήδη ξέρει εδώ και χρόνια, παίζει κάποια ρυφάκια. Πραγματικά μπορεί να το κάνει πολλές ώρες την ημέρα, αλλά επειδή κανένα από αυτά δεν είναι κάτι καινούριο ώστε να τον οθήσει να βελτιώσει τις ικανότητές του, γι' αυτό και δεν βελτιώνεται. Όταν κάθεσαι να μελετήσεις, το πιο σημαντικό πράγμα είναι να έχεις πολύ συγκεκριμένες ασκήσεις, οι οποίες να είναι επικεντρωμένες πάνω στα πράγματα που δεν ξέρεις να κάνεις καλά. Δηλαδή, ιδανικά πρέπει να σε έχει δει ο καθηγητής σου, να έχει δει τα πράγματα που δεν κάνεις καλά, τις ελλείψεις σου, να σου έχει δώσει συγκεκριμένες ασκήσεις και από αυτές τις ασκήσεις να κάθεσαι εσύ να φτιάξεις το πρόγραμμά σου το ημερήσιο. Όταν κάνεις αυτό το πράγμα, αυτό είναι κιθαριστική μελέτη. Όση ώρα παίζεις για την πλάκα σου, παίζεις κομματάκια που ξέρεις, παίζεις για τη διασκέδασή σου απλά, τότε είναι κιθαριστικό παίξιμο. Οπότε λοιπόν, το πιο συνηθισμένο λάθος είναι αυτό. Μπλέκουμε το κιθαριστικό παίξιμο με την κιθαριστική μελέτη. Το κιθαριστικό παίξιμο είναι για να σε κάνει να αισθανθείς καλά εκείνη τη στιγμή, να πεις γουστάρω να παίζω κιθαρούλα, να ακούσω αυτό το κομματάκι που παίζω, να παίξω αυτό το σολάκι που έχω μάθει, ακόμα και αν το παίζω 5-10 χρόνια, ενώ η κιθαριστική μελέτη είναι στοχεύει προς το μέλλον, δηλαδή στο να έχεις βελτιωθεί μετά από κάμποσο καιρό σε κάτι το οποίο δεν μπορείς να κάνεις τώρα καλά. Αυτό λοιπόν από μένα για το συγκεκριμένο θέμα. Και τα λέμε την επόμενη φορά στο επόμενο Ask the Guitar Coach. Γεια χαρά!